Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου, καθώ καταδεικνύονται οι σοβαροί κίνδυνοι που διατρέχουν παιδιά και έφηβοι από το διαδίκτυο. Σε ένα ποσοστό, 1 στα 4 παιδιά, 25%, πέφτουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. 37% των παιδιών βρίσκονται σε περιβάλλοντα βίας, ανοχής, της βίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας, ομοφοβίας, και ένα 53% των παιδιών δεν ενδιαφέρονται για τη διαδικτυακή τους φήμη. Τα νούμερα από μόνα τους είναι όντως ανησυχητικά, αλλά αν τα συγκρίνουμε με την πριν COVID εποχή, τότε είναι ακόμα χειρότερα, γιατί τότε είχαμε, φανταστείτε, 1 στα 5 παιδιά που πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, και τώρα έχουμε 1 στα 4, και έχουμε δηλαδή μια εικόνα η οποία φαίνεται πλέον ορατά οι συνέπειες της COVID εποχής. Στο διαδίκτυο, το 37% των παιδιών μεγαλώνει σε περιβάλλοντα διαδικτυακά βίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας. Μάλιστα, εξοικειώνονται σε αυτό και αρκετά αναπτύσσουν επιθετικές συμπεριφορές, ενώ αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας τους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι βλέπουμε ότι τα παιδιά αποκτούν μία ανοχή σε ακραίες καταστάσεις που βιώνουν στο διαδίκτυο. Αρχίζουν δηλαδή και το συνηθίζουν, το να τα παρενοχλούν, το να συμμετέχουν σε περιβάλλοντα μίσους. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο ότι εξοικειώνονται με πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε, ότι αργά ή γρήγορα μπορούν να υιοθετήσουν και τέτοιες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, και αυτό που βλέπουμε σε σχέση με την οπαδική βία και όλο αυτό, αυτή τη στιγμή, τα επεισόδια, οι συμμορίες και όλα αυτά, να ξέρετε ότι έχουν σχέση και με το διαδίκτυο, στη λογική ότι είναι σε ένα περιβάλλον που καθημερινά το ζουν. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Γιώργος Κορμάς, επεσήμανε πως οι γονείς πρέπει να αντιληφθούν ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν κανόνες δικαίου, γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο να απομακρύνουν τα παιδιά του Δημοτικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η λύση είναι λοιπόν στα παιδιά, ειδικά του Δημοτικού, να μην έχουν καμία επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα, είτε λέγεται TikTok, είτε λέγεται Instagram, οτιδήποτε άλλο, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να πάρουν βιώματα ζωής, να ζήσουν στη φύση, να ζήσουν την καθημερινότητά τους, να πάρουν τα ερεθίσματα από την οικογένειά τους, από την κοινωνία, από το σχολείο. Και μετέπειτα, όταν έχουν αποκτήσει ένα αξιακό σύστημα και μπορούν πλέον να διαχειριστούν το διαδικτυακό κόσμο της ασυδοσίας, τότε θα μπορέσουν να περάσουν εκεί.